Πάμε για τρέξιμο. Θέλω να μου πείτε και σας βάζω quiz. Σε ποια λιμνή βρίσκομαι? Λοιπόν, αν τα καταφέρετε να μου το βρείτε. Λίγο δύσκολο, γιατί είναι μια λίμνη. Μια πανέμορφη λίμνη. Θα σας βοηθήσω. Κοντά στην Τρίπολη. Που λίγοι τη γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν βρέθηκα εδώ. Και σας δείχνω λοιπόν μια διαδρομή πραγματικά μοναδική, που μπορείτε να έρθετε εδώ και να διανύσετε κάποια χιλιόμετρα. Να το πάρει το ποτάμι. Άντε να το πάρει λοιπόν. Λίμνη Τάκα. Τάκα. Και εδώ λοιπόν τρέχουμε. Και μαζί μου σήμερα τρέχει και ο Κωνσταντίνος. Γεια σας. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν έχει βάλει και αυτό στα αθλητικά του παπούτσια σήμερα. Και βεβαίως και μου γνώρισε τη λίμνη. Είναι από το στενό της Τρίπολης και του αρέσει να τρέχει όπως αρέσει σε εσάς και σε μένα. Πάμε λίγο να δείτε τη διαδρομή. Κωνσταντίνε, πώς είναι η ζωή εδώ? Η ζωή εδώ είναι ήρεμη. Mm-hmm. Είναι ωραία η φύση, μοναδική. Και είναι ωραία γιατί ανακαλύπτεις κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Όπως εδώ η λίμνη, νομίζω ότι αξίζει να δημιουργηθεί ένας χώρος που μπορεί να τρέξει κάποιος και να ξεχάσει τα πάντα. Mm. Μεγάλωσες εδώ? Μεγάλωσα εδώ, συγκεκριμένα στο στενό, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. Και εδώ πάντα η φύση σε ενθουσιάζει. Γυμνάζεσαι γενικά? Προσπαθώ. Mm-hmm. Προσπαθώ να ξεκλέβω συνεχώς χρόνο από το πρόγραμμά μου, να βρίσκω τρόπους να γυμνάζομαι, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία. Mm-hmm. Το τρέξιμο είναι ζωή. Και νομίζω όλοι πρέπει να βάλουμε τα αθλητικά μας και να βρίσκουμε τρόπους να βγαίνουμε να αθλούμαστε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να αθλείσαι. Νομίζω ότι εδώ έχει γίνει μια πραγματικά υπέροχη διαδρομή. Γύρω-γύρω η λίμνη αυτή είναι περίπου στα 5 χιλιόμετρα, που έχουν ρίξει και άσφαλτο τώρα, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία. Και να πούμε ότι είναι και πολύ χιλιόμετρα από την Τρίπολη, δηλαδή είναι δίπλα, τα έχεις όλα δίπλα. Και είναι υδροβιότοπος, έτσι? Είναι υδροβιότοπος, είναι μια τεχνητή λίμνη, δεν έχει δημιουργηθεί από μόνη της. Είναι πανέμορφα απλά. Ο Παυσανίας είχε αναφέρει την Αρκαδία ως ιδηλιακό τοπίο. Και πράγματι, μπορείτε να το δείτε κιόλας. Για να κάνουμε ένα γύρο έτσι λίγο, να κάνουμε ένα γύρο για να δείξουμε στον κόσμο τι όμορφα και ήσυχα, χωρίς αυτοκίνητα, τίποτα, γαλήνη. Παιδιά, είναι γαλήνη. Νομίζω ότι αξίζει κάποιος να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει στη λίμνη Τάκα για μια γύρα. Τάκα, τάκα. Λοιπόν, τάκα, να έρθετε εδώ και να βάλετε τα αθλητικά σας. Και δεν θέλω δικαιολογίες, κάνει ζέστη ή οτιδήποτε. Λοιπόν, για να δω και από κάτω τι έχει. Και από εδώ είναι ωραία. Και άλλα δρομάκια που πάνε έτσι. Στο βουνό θα ανεβαίνουν. Είναι πάρα πολύ ωραία.
το καλοκαίρι, το χειμώνα εδώ, συγγνώμη, Κωνσταντίνε μου, εδώ το... Μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Καραμάνο. Καταρχάς να συστηθούμε. Χάρηκα πολύ. Ένα νέο παιδί, το οποίο, ο οποίος είναι από εδώ και ξέρει πολύ καλά όλα εδώ τα μέρη. Το χειμώνα εδώ έχει χιόνι. Το χειμώνα εδώ υπάρχει μια αρκετά μεγάλη περίοδος που έχει πολύ κρύο. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, κάποιες ημέρες χιονίζει. Βλέπουμε το τοπίο λευκό. Εκείνες τις ημέρες το οποίο είναι μοναδικό. Αλήθεια, σίγουρα. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα χωριά. Όσοι έρχονται μένουν άναυδοι, μένουν με το στόμα ανοιχτό για την ομορφιά του τοπίου. Και ο χειμερινός τουρισμός νομίζω είναι κάτι το οποίο έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Διότι έχουμε και ένα πολύ κοντινό χιονοδρομικό, πολύ κοντά στην Αθήνα, που αξίζει ο επισκέπτης να έρθει να το δει και να απολαύσει το σκι του, το snowboard. Ποιο είναι αυτό? Είναι το χιονοδρομικό κέντρο του Μενάλου. Α, στο Μέναλο. Μάλιστα. Είναι μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Μάλιστα. Εκεί πηγαίνει συχνά ο φίλος μου, ο αγαπημένος μου, Τάκης Φουρναράκης. Εκεί, που τον χάνω, που τον βρίσκω, κάπου εκεί, στα βουνά. Εξαιρετικός άνθρωπος, κύριος Φουρναράκης. Ναι, έτσι. Του δίνουμε τα χαιρετίσματά μας. Έτσι, βεβαίως. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Προχωράμε. Κάνε ησυχία. Σπάνιο βέβαια. Γιατί θέλω να απολαύσετε τη γαλήνη εδώ, να καταλάβετε πόσο όμορφα είναι αυτή η ηρεμία της φύσης και να τρέχεις και να απολαμβάνεις το τρέξιμο χωρίς το θόρυβο.